Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας δείχνατε και για τον κόπο που μπήκατε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας. Μας ανοίγετε κάθε μέρα το σπίτι σας, να μπαίνουμε μέσα. Μπήκατε και πάλι στον κόπο να κάνετε αυτό το οποίο σας ζητήσαμε για τα social media και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι ερωτήσεις μου έχετε στείλει εμένα προσωπικά. Θα απαντήσω 10 από αυτές και θα ξεκινήσω από τώρα. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση νούμερο 1. Το μετάνιος που διάλεξε την Έτζη και άφησε τη Ζένια. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γενικά στη ζωή μου δεν μετανιώνω για τίποτα. Κάθε επιλογή είναι κάτι το οποίο νιώθουμε και κάνουμε. Οπότε το να διαλέξω την Έτζη ήταν κάποτε η επιλογή μου. Για να έκανα αυτή την επιλογή σίγουρα κάτι θα είδα, κάτι θα μου άρεσε. Ίσως αυτή η επιλογή να μην ήταν η τέλεια ή η πιο σωστή για εμένα και για τα δικά μου θέλω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μετάνιωσα, γιατί κάτι μαθαίνουμε από κάθε επιλογή που κάνουμε, είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν, Δεσποινής, για αυτήν την ερώτηση. Προχωράμε στην δεύτερη ερώτησή μας. Παρά αυτή. Ερώτηση νούμερο 2. Τζόνι, είσαι ερωτευμένος με την Άννα? Ήξερα ότι μια ερώτηση από αυτές θα είναι κάπως έτσι. Όχι, δεν είμαι καθόλου ερωτευμένος με την Άννα. Εννοείται πως δεν είμαι ερωτευμένος με την Άννα. Η Άννα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το γνώρισα σε φιλικό επίπεδο εξ αρχής. Μπορεί να τη θεωρώ όμορφη και να έχει κάποια χαρακτηριστικά που μου αρέσουν, όμως ποτέ δεν την είδα έτσι, γιατί δεν μου έβγαζε αυτό το πράγμα εξ αρχής. Οπότε σίγουρα δεν το βγάζει και τώρα. Μου βγάζει άλλα πράγματα, φιλικά. Ευχαριστώ λοιπόν, Δεσποινής, και σένα. Προχωράμε στην τρίτη ερώτηση. Εδώ. Λέει εδώ ο φίλος μας, έχεις νιώσει ότι αδίκησες κάποιον κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ποιον και γιατί? Η αλήθεια είναι ότι με έχουν μάθει από μικρό οι δικοί μου να μην αδικώ κανέναν, να κοιτάω πρώτα το συμφέρον των άλλων και ύστερα το δικό μου. Πολλές φορές αυτό με έχει κάνει να στεναχωρηθώ μέσα στο παιχνίδι ή να μου κάνει κακό σε εισαγωγικά προς τα μάτια του κόσμου. Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί, αλλά άθελά τους. Έτσι θέλω να πιστεύω, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι δεν το κάνανε θελημένα. Τώρα, ίσως αν έχω αδικήσει κάποιον, για να μην φάνω και υπερόπτης, ζητάω συγγνώμη από τώρα. Σίγουρα δεν το έκανα επίτηδες. Πάντως δεν μου έχουν πει κάτι μέχρι στιγμής. Φίλε μου, καλέ. Λοιπόν, προχωράμε στην ερώτηση νούμερο 4. Να δούμε. Τι λέει εδώ, είμαι πολύ περίεργος. Δεσποινή, θα την κάνει. Ευχούλη μου, λέει, Τζόνι, ποια σου φαίνεται πιο καλή σε χαρακτήρα και σε ομορφιά? Okay. Σε χαρακτήρα και σε ομορφιά. Για να σκεφτώ λίγο. Σε χαρακτήρα, αν και δεν είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Δεν την είχα συμπαθήσει δηλαδή εξ αρχής, γιατί έδειχνε ένα άλλο χαρακτήρα, όχι αυτό που ήταν. Ένα πιεσμένο χαρακτήρα που έκανε ό,τι της έλεγαν, νομίζω, θεωρώ. Οπότε σε χαρακτήρα μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι συμπαθώ αρκετά τη Ρένια. Όσο περίεργο και σας φαίνεται. Την πιο όμορφη μου στο παιχνίδι μέχρι τώρα θα σου πω ότι ήταν στα δικά μου μάτια η Αλεξάνδρα. Αν και έχει αποχωρήσει, ήταν ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που μπήκανε μέσα στο παιχνίδι. Δεσποινής. Λοιπόν, έχουμε απαντήσει 1, 2, 3, 4 ερωτήσεις και προχωράμε στην νούμερο 5. Έχει πολύ πλάκα όλο αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, φιλαράκι μου, λες, Τζόνι, θα ήθελες να ξαναμπεί η Αλεξάνδρα στο σπίτι? Καλό μελέτα, κοίτα εδώ. Σας παρακαλώ, βάλτε με στο βίντεο. Τελικά είδες που σε βάλαμε, τυχερός ήσουν, φίλε μου. Αν θα ήθελα να ξαναμπεί η Αλεξάνδρα στο σπίτι. Δεν θα είχα πρόβλημα να μπει κανένας από τα παιδιά που έχει μπει στο σπίτι. Θα σου απαντήσω έτσι διπλωματικά ότι όλοι θα ήθελαν να μπουν. Συγκεκριμένα η Αλεξάνδρα θα ήθελα να μπει, γιατί να μην μπει, αλλά για μένα το ίδιο θα ήταν. Πέναγα ωραία μαζί της, κάναμε χαβαλέ. Τώρα δεν ξέρω αν με κοροϊδεύει ή όχι, εκείνη ξέρει καλύτερα, αν ήταν ειλικρινή σε ό,τι έλεγε προς εμένα. Οπότε ναι, θα ήθελα να ξαναμπεί, αλλά δεν θα άλλαζε κάτι ως προς το ερωτικό κομμάτι με την Αλεξάνδρα, σίγουρα. Είναι μικρή. 1, 2, 3, 4, 5. Πλάκα έχει. Λοιπόν, πάμε στη νούμερο 6. Και λέει εδώ. Άντρας κάνει την ερώτηση και λέει, αν σου δινόταν ευκαιρία να ξανασυμμετάσχετε στο Power of Love 3, θα το κάνατε? Φίλε μου, καλέ, κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι μια εμπειρία που θα το συνιστούσα σε όλους να τη ζήσουν σίγουρα. Δεν είναι εύκολη εμπειρία καθόλου. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι με τόσα άτομα και να συναστρέφεσαι. Αν μου δινόταν ευκαιρία να μπω στο 3, δεν θα το έκανα. Δεν θα ξαναμπαίνω στο 3. Είναι κάτι που έζησα. Θα ήθελα να ζήσω κάτι καινούργιο και να πάω σε κάτι άλλο.
Αυτό το survivor, ας πούμε. Τέσσερα. Πρόταση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πάμε στο νούμερο 7, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου νούμερο, για να δούμε τι ερώτηση έπεσε το 7. Κορίτσι την κάνει, λέει, γιατί όλα τα κορίτσια βάζουν ψεύτικα μαλλιά και άλλες τέτοιες βλακίες. Φυσικές είναι πιο ωραίες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Δεν ξέρω γιατί βάζουν ψεύτικα μαλλιά, βλεφαρίδες και τα λοιπά. Νομίζουν ότι τους λείπουν, είναι θέμα τηλεόρασης, φαίνεται πιο καλό. Θα σε γελάσω, δεν τα ξέρω και καλά τα γυναικεία. Φυσικές είναι όντως πιο όμορφες, όχι όλες. Έχω δει μερικές από αυτές και έχω τρομάξει. Για το πώς φαίνονται, έτσι. Σαν χαρακτήρες δεν είναι. Μια χαρά ήταν τα κορίτσια, αλλά φαίνονται σαν φαντασματάκια από αυτές. Οπότε θα τις ρωτήσω μέσα στο επεισόδιο και θα πάρεις απάντηση και από εκεί. Υπόσχομαι να κάνω αυτή την ερώτηση και μέσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε στην 8. Τσακ. Κορίτσι την κάνει, λέει, ευχούλη μου, θα μας μιλήσεις για την παιδική σου ηλικία και για σκανταλιές που έχεις κάνει μικρός. Γενικά ήμουν ένα παιδί που ήμουν πάρα πολύ άταχτο, πάρα πολύ υπερκινητικό και έχω κάνει απίστευτες σκανταλιές. Για να γράψεις αυτή τη λέξη σκανταλιές, σίγουρα είσαι και κοντά στην ηλικία μου. Πείραζα συνεχώς τους πάντες, τους γαργαλούσα τέλος πάντων. Γενικά ένα παιδί με πολλή κίνηση. Θα μπορούσα να σου μιλάω για ώρες γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα πω μερικές και στα επεισόδια όμως. Υπόσχομαι και αυτό. Φύγαμε από την 8. Πάμε στην πρώτη τελευταία μας ερώτηση. Να δούμε. Κορίτσι την κάνει. Έχει το όνομα της Παναγιάς κιόλας. Λοιπόν, Τζόνι, ποια θεωρείς ότι χορεύει πιο χάλια. Ποια θεωρεί ότι χορεύει πιο χάλια από όλες. Κάτσε να το δω λιγάκι. Μέχρι στιγμής από όσα έχω δει, πιο χάλια από όλες. Ποια έχει χορέψει χάλια πολλές. Είναι κάποιες, αρκετές που χορεύουν χάλια, έτσι δεν το έχουν με την κίνηση. Αυτή που είναι τελείως off κίνησης, νομίζω ότι ήταν με διαφορά, χωρίς να παρεξηγηθεί, η Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω να χορεύει πάρα πολύ καλά. Ένιωθε ότι το έκανε, αλλά δεν το έκανε. Πάμε και στο νούμερο 10, τελευταία μας ερώτηση, η οποία είναι από άντρα. Τζόνι, έχεις περάσει μεγάλη ερωτική απογοήτευση. Έχεις περάσει μεγάλη ερωτική απογοήτευση και πώς την ξεπέρασες? Ναι. Έχω περάσει δύο πολύ μεγάλες ερωτικές απογοητεύσεις. Μία εξ αυτών, δεν σου πω πρώτη δεύτερη, ήταν πολύ πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, αλήθεια είναι. Ήταν δύο χρόνια σχέσης, η οποία περνούσαν πάρα πολύ χρόνο μαζί. Ήταν ένας χωρισμός που με στεναχώρησε αρκετά. Το ξεπέρασα με το να κάνω πράγματα τα οποία με έκαναν να νιώθω χαρά και να μην είμαι μόνος μου. Το ξεπέρασα κάνοντας παρέα με φίλους μου. Όταν ήμουν δηλαδή στεναχωρημένος, ήμουν συνεχώς έξω με φίλους για να αλλάζω παραστάσεις. Βέβαια, ό,τι και να κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν τη σκέφτεσαι, αλλά τα βράδια γυρίζεις σπίτι και είσαι πάντα μόνος. Εκεί θα σου συνιστούσα να χαλαρώσεις, να παραγγείλεις κάνα δύο σουβλάκια, να πιεις κάνα δύο μπύρες, έτσι να ψιλοφτιάξεις κεφαλάκι, κάνα δύο όχι παραπάνω μαζί με τα σουβλάκια και να κοιμηθείς. Ένας από τους τρόπους ήταν αυτός. Επίσης, μετακόμισα. Βοήθησε και αυτό πάρα πολύ. Πήγα σε άλλο σπίτι, άλλαξε παράσταση όλη. Και σταμάτησα να ζητώ αυτό το πρόσωπο. Στην ουσία δεν μου είχε λείψει αυτό το πρόσωπο, αλλά το συνέστημα που μου έδινε. Οπότε έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Ψάξε να βρει το συνέστημα σε κάποιο άλλο πρόσωπο, φίλε μου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλες αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και να σας θυμίσω να μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, να πατάτε like στα βίντεό μας, είτε σας αρέσουν είτε όχι. Όχι πλάκα κάνω. Να κάνετε like αν σας αρέσουν, μας δίνει δύναμη αυτό, να συνεχίζουμε και να βάζουμε όλο και περισσότερα βιντεάκια, να κάνουμε όλο και περισσότερα πράγματα για εσάς. Και συνεπώς και για εμάς, για να μην βαριόμαστε. Μην το ξεχνάτε, εγγραφή YouTube. Τώρα.